Ο ανάλογα που τα μαστάρει. Πέφτω και χιλιά με σαζάρι. Γιώργο, έλα, σοβαρά τώρα. Τεστ, τεστ. Γιώργο, ναι. Ποια είναι η αγαπημένη μου σκηνή στο καλοκαίρι της Κάρνα? Το Pride θα πω. Ναι, δεν θα πω αυτό. Έχεις περάσει ωραία και έχεις διασκεδάσει. Έπαθα κρίση πανικού και ηλίας. Ευχαριστώ. Εμένα, ποια είναι η αγαπημένη μου σκηνή στο καλοκαίρι της Κάρμεν? Σίγουρα κάποια που είναι μαζί μου. Σωστό. Και θα πω η τελευταία σκηνή, ναι, που έρχομαι και σε αγκαλιάζω και σε λερώνω με τα μαλλιά μου. Ήταν πολύ ωραία σκηνή αυτή, αλήθεια. Ναι, αλλά δεν είναι αλήθεια. Τι με ξεκουράζει και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων? Το τσιγάρο, η Coca-Cola Zero. Δεν καπνίζω. Και το σκλωράζιμα στο Instagram. Εμένα, Αντρέα, τι με ξεκουράζει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων? Να τρως. Σωστό. Να κοιμάσαι. Σωστό. Και να ενοχλείς τους πάντες. Πολύ σωστό. 10 με τόνο. Αντρέα, τι μουσική άκουγα για να προετοιμαστώ για το ρόλο του Δημοσθένη στην ταινία? Καζαντζίδη. Να γαλάζω. Τι Καζαντζίδη? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Γιώργο, εγώ τη μουσική άκουγα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων? Άκουγες το σταθμό που έπαιζε στο αυτοκίνητό σου κάθε μέρα που ερχόσουν? Τον άκουγα. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο αστείο πράγμα που έγινε στα γυρίσματα? Που έκανες εσύ. Το πιο αστείο πράγμα που έκανες στα γυρίσματα ήταν όταν έτρωγες το παγωτό στη σκηνή στα σκαλάκια που συζητούσαμε τον τίτλο της ταινίας που θα γινόταν κανονικά, που είχες σκυλολερωθεί παντού στη μάπα σου. Και αυτό δεν θα το δείτε στις αίθουσες. Είχε λερωθεί παντού στο πρόσωπο, στο στόμα, και εγώ του βάζω το κεφάλι έτσι μέσα στο παγωτό. Ναι, τέλειο ήτανε. Όχι. Εγώ ποιο ήταν το πιο αστείο πράγμα που έκανα στα γυρίσματα? Νομίζω το ότι περίμενε στην Κάρμεν να κάνει την ανάγκη της στο πάρκο. Ναι, ήτανε λίγο. Ήταν αστείο. Να το βλέπεις. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα μου με εμένα? Θα πω ότι είσαι γκαφατζής κάπως και σαρωτικός στο χώρο, δηλαδή σπάς πράγματα κάπως, ρίχνεις καφέδες, πέφτεις πάνω στο παγωτό μου. Όχι. Είναι deleted scenes, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Έχω κάνει τα πάντα. Έπεφτα πάνω σε κάμερες, πάνω σε τα πάντα. Εμένα ποιο είναι το κοινό με το χαρακτήρα του Δημοσθένη? Το κοινό σας είναι ότι η εμφάνισή σας είναι η προσωπικότητά σας. Παιδιά, με βρίζει στα social media. Δεν τσόκωμα. Εντάξει, δεν με ξέρει τόσο καλά το παιδί. Νάλα. Έλα. 1-0. Αγχώθηκα, ρε μα. Αυτά είναι. Έλα, πάμε. Το φαγητό, οτιδήποτε, δεν έχει πρόβλημα. Τι είναι αυτό τώρα, είναι απάντηση αυτό? Όχι. Πετσούλα κοτόπουλο. Πάρτα. 1-1. Στην παραλία στα Πραχάκια. Δεν μπορούσε το σκυλί γιατί και εγώ τους πατούσες. Το Pride ήτανε, γιατί ήταν το πιο δύσκολο από πλευράς χάους, κόσμου και ούτω καθεξής. Κόνη, σε παρακαλώ, πες, γιατί... Με μένα. Τι λες, μωρέ, με σένα. Ψέματα. Έλα τώρα, θα τρελαθούμε τελείως. Εγώ φταίω που αυτό το σκυλί έγινε κοινωνικό και ήταν ένα φοβικό σκυλί και έγινε ένας καινούριος άνθρωπος. Ναι, γιατί αναγκάστηκε να ξεπεράσει το φόβο της. Ναι, έδειξε σε μένα για φοβό. Γιατί ζω σήμερα. Με τον Ζαχαρία. Με όλους. Δεν είχαν γνωριστεί ποτέ επί της ουσίας. Με όλους, γιατί το σκυλί άρχισε να κοινωνικοποιείται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Εγώ είπα τον Ζαχαρία γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου ήρθε στο μυαλό για να κερδίσω. Κατάλαβες γιατί άνθρωπο μιλάμε. Έκανα φινάλε. Γράτιας. Το καλοκαίρι της Κάρμεν έρχεται στις αίθουσες στις 13 Ιουνίου από το Σινόπο.